Καλημέρα συνάδελφοι. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών παρευρισκόμαστε και εμείς για στήριξη στη σημερινή κινητοποίηση. Σαν σωματείο που είναι η προοπτική για τους απόφοιτους του Πολυτεχνείου μετά τις σπουδές τους και πηγαίνοντας στον χώρο δουλειάς τους, ερχόμαστε και εμείς να πούμε ότι στηρίζουμε τον αγώνα αυτό, διότι είναι κοινός αγώνας ενάντια στην κοινή πολιτική που μας στερεί τα δικαιώματα στη μόρφωση, στην υγεία και στη δουλειά. Πρέπει να έχουμε καθαρό ότι δεν είναι αποτέλεσμα επίθεσης αυτής της κυβέρνησης, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα μιας διαδοχικής πορείας πολλών χρόνων. Μιας πορείας που επιτίθεται απέναντι στο δικαίωμα στη μόρφωση, απέναντι στην αξία του πτυχίου και στον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται ο απόφοιτος του Πολυτεχνείου στον τρόπο δουλειάς. Βλέπετε τις διαδοχικές ρυθμίσεις για την απαξίωση των πτυχίων που πέρασαν οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Είναι ένας αγώνας κοινός απέναντι στον αυτόν που θέλει να ρυθμίσει τους όρους συνδικαλισμού και της πολιτικής δράσης μέσα στα πανεπιστήμια, σήμερα ιδρύοντας την Πανεπιστημιακή Αστυνομία για την πειθάρχηση του φοιτητικού κινήματος, αύριο βάζοντας τον εισαγγελέα να κρίνει τα μητρώα των σωματείων ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν και να είναι υποχρεωμένα τα σωματεία να δημοσιοποιούν στο κράτος και στους εργοδότες τα μέλη τους, να είναι υπό την αίρεση της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η κήρυξη μιας απεργίας. Αυτή λοιπόν η κατεύθυνση θέλει απέναντι ένα επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που θα προετοιμάζει πάκους εργαζόμενους μηχανικούς για την επόμενη μέρα, να δουλεύει απρόσκοπτα τα προγράμματά του, αλλά η μόρφωσή του να είναι εξ αποστάσεως και η εκπαίδευση να είναι με τους όρους που έχουμε ζήσει σε όλο το διάστημα της πανδημίας, και θέλει ταυτόχρονα και τον εργαζόμενο να μην αντιδρά, να μην απεργεί, να μην διαμαρτύρεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί αυτός ο αγώνας είναι μαραθώνιος, δεν λύγει ούτε με την ψήφιση ενός νόμου, αλλά συνεχίζει με τον αγώνα ενάντια στην εφαρμογή, ενάντια σε οποιαδήποτε αντιδραστική ρύθμιση πρόκειται να ακολουθήσει και έχοντας σαν καθαρό ότι λύση στο πρόβλημα αυτό δεν δίνει καμία κυβέρνηση που εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπακούοντας τα κελεύσματα και αυτό που θέλει η εργοδοσία να επιβάλλει, δηλαδή η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, κάθε τέτοια κυβέρνηση θα έρχεται να χτίσει πάνω σε αυτό που παρέλαβε από την προηγούμενη. Χωρίς αυταπάτες λοιπόν της λύσης δίχως σύγκρουση, πρέπει να οργανώσουμε το δικό μας αγώνα οι φοιτητές μαζί με τους εργαζόμενους μέσα στο Πολυτεχνείο και τους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας, εκεί δηλαδή που είναι το μέλλον του απόφοιτου του Πολυτεχνείου, έναν αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής συνολικά, για να ανοίξει ο δρόμος στην κατεύθυνση αυτή, όπου θα είναι πλέον κυρίαρχος ο εργαζόμενος της δουλειάς του και αυτού του πλούτου που παράγει. Με αυτά σας χαιρετίζουμε και καλούμε τους συναδέλφους μας και εμείς για τον αγώνα αυτό που θα έχει συνέχεια, με τη λογική ότι έρχεται, εκτός από την επόμενη Πέμπτη το συλλαλητήριο, έρχονται και οι αγώνες ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τους εργασιακούς χώρους. Καλημέρα και καλή συνέχεια στον αγώνα μας.